Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Απόλλωνα, τον coach Σοφώτη τον Ταγιανό. Coach, ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι για μας που το παρακολουθήσαμε απ' έξω. Φαντάζομαι για σας ήταν πιο επώδυνο και με την ήττα που ήρθε τελικά. Κοιτάξτε, για μας δεν είναι αν είναι παιχνίδι ωραίο παιχνίδι, έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Καθόλου δυσαρεστημένοι από το δεύτερο ημίχρονο της ομάδος. Δεν ανταπεξήλθαμε σε δύο πράγματα βασικά. Το ένα ήταν ότι ίσως αναγκαστικά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έπαιξε με 5 περιφερειακούς παίκτες. Δοκιμάσαμε αρκετά πράγματα αμυντικά, αλλά η ικανότητα των παικτών του ΑΠΟΕΛ στο ένας εναντίον ενός και στο μακρινό σουτ, και το οποίο είναι η ικανότητα μοιράζεται σε πολλούς παίκτες, μας δημιουργήσαν ένα πρόβλημα στο να μαρκάρουμε, δηλαδή δεν είχαμε καλά ματσαρίσματα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Και το δεύτερο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι εναντίον ζώνης, σε στοχευμένες επιθέσεις δικές μας, μάτσαρε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, μας περιόρισε το επιθετικό μας παιχνίδι, κλείστηκε πολύ μέσα. Εμείς ουσιαστικά είχαμε μία απειλή απ' έξω. Το βασικό εναντίον ζώνης είναι ότι δεν μπορέσαμε να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί δεχόμασταν πολύ εύκολα τα καλάθια στο ένας-ένας και από το μακρινό σουτ. Με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί η διαφορά στα επίπεδα των 100 πόντων, το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το υποστηρίξουμε εν γέννη σαν ομάδα. Θέλουμε να κρατάμε τους αντιπάλους μας σε χαμηλό σκορ, δεν μπορέσαμε. Και δεν μπορέσαμε και υπάρχει ικανότητα από τον αντίπαλο. Αυτό που κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να ηρεμήσουμε. Κανένας δεν είπε ότι το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ θα είναι εύκολο, με τη λογική ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έτσι. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια, να δούμε τις αδυναμίες μας, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, να ηρεμήσουμε καταρχήν από όλη αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι θα βγούμε δυνατότεροι στη συνέχεια. Είδαμε την ομάδα σας να κάνει και πολλά λάθη σήμερα, νομίζω είναι και αυτό ένα σημείο που δεν μας έχει συνηθίσει ο Απόλλωνας. Το δυσάρεστο είναι ότι κάναμε λάθη πάνω στην άμυνα ζώνης. Και αυτό που διέκρινα ήταν ότι υπήρχε μια διστακτικότητα και έλλειψη επιθετικότητας πάνω στην επιθέσή μας, δηλαδή κάποιος να απειλήσει το καλάθι με ένστικτο επιθετικό. Αυτό μας δημιουργούσε μια ανασφάλεια. Προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε την μπάλα λάθος και είναι απαράδεκτο το ότι πάνω σε μια άμυνα ζώνη, η οποία λίγο ή πολύ ήταν μια παθητική άμυνα ζώνης, χωρίς ιδιαίτερα ματσαρίσματα. Εμείς κάναμε τόσα πολλά λάθη. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε μέσα στη διακοπή και να το βελτιώσουμε ώστε να μην παρουσιαστούμε ξανά έτσι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τόσα πολλά λάθη πάνω στη ζώνη. Ναι. Και ένα τελευταίο για να σας αφήσω να απαντήσω στους παίκτες σας. Τον Ντόρσεϊ δεν τον είδαμε στα τελευταία λεπτά. Συμβαίνει, έγινε κάτι? Δεν έγινε τίποτα. Απλά ήταν τόσο εμφανές το ότι το παιχνίδι με τους 5 περιφερειακούς του ΑΠΟΕΛ μας δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα. Δοκιμάσαμε τα πάντα όσον αφορά την αμυντική μας τακτική. Δυστυχώς δεν λειτουργήσε και πήραμε το ρίσκο. Επειδή ήταν ξεκάθαρο ότι στην άμυνα ήταν το βασικό μας πρόβλημα, όχι τόσο στην επίθεση, άσχετα από αυτό που προανέφερα ότι κάναμε πολλά λάθη, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Μπορείς να φτιάξεις ένα πλάνο, δεν ξέρεις τώρα αν ένας παίκτης θα κάνει το λάθος ή όχι. Όχι, δεν έγινε κάτι. Είναι απολύτως φυσιολογικό ότι τον αφήσαμε στον πάγκο με τη λογική του να έχουμε καλύτερη άμυνα. Και όχι ότι ο Ντόρσεϊ δεν ήταν καλός αμυντικά, αλλά μπήκε σε μεγάλο ρυθμό η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και έπρεπε να τους κρατήσουμε το ρυθμό με μια διαφορετική άμυνα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, είμαστε καλά.